Πριν τα γεγονότα του 2001, ήταν στον χρόνο επιθυμιών. Θα πούμε κάποια πράγματα ειδωμένα μέσα από αναγνωστική σκοπιά. Εγώ είμαι η Άρτεμις Δελούδου, είμαι επιμελήτρια του βιβλίου και εκπροσωπώ το νευρωτικό οίκο σήμερα. Επειδή είναι ένα βιβλίο με το οποίο έχω δουλέψει από την αρχή του, από τη γέννηση, γιατί είχα κάνει την επιμέλεια και στο πρώτο, δεν θα ήταν δίκαιο να ξεκινήσω να μιλάω εγώ γι' αυτό. Πάντα δίνουμε το βήμα και πάντα δίνουμε τον χώρο στους αναγνώστες να μιλάνε, γιατί ούτως ή άλλως ένα βιβλίο που θέλει το συγγραφέα και το ανεκδοτικό είναι πλέον των αναγνωστών. Οπότε έχουμε δύο φίλες απόψε μαζί μας, οι οποίες έχουν εντρυφήσει αρκετά στα βιβλία, αρθρογραφούν για τα βιβλία και μας έκαναν την ταινία απόψε να μιλήσουν για την αγάπη και τις επιθυμίες. Την Νικολέτα Βαλοπίτου, που αρθρογραφεί στο spoiler.gr και την Αγγελική. Και την Αγγελική Χατζημάρδου που αρθρογραφεί στο Nicole Twain. Και μετά θα πούμε κάποια πράγματα μαζί με τη συγγραφέα με τη σειρά μας για το νέο αυτό ταξίδι. Νέο, παλιό. Ας το δούμε μαζί. Λοιπόν, η Αγγελική μιλάς. Όχι, η Νικολέτα. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, οι περισσότεροι από εμάς, αν όχι όλοι, έχουμε διαβάσει το πρώτο μέρος της άτυπης τριλογίας της Άντας, τις Σκοτεινές Επιθυμίες. Και με βάση αυτό το σκεπτικό θα ξεκινήσω και την ομιλία μου. Στις Σκοτεινές Επιθυμίες γνωρίσαμε την Άντα Λιβιζάκη και βιώσαμε την σκοτεινή έτσι ανάμεσα σε εκείνη και τον Δημήτρη Ελευθεριάδη. Έναν ροκ τύπο που Άντα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το κακό παιδί, που η σχέση με την Άντα τον απελευθέρωσε και τον άφησε να δείξει την ευαίσθητη και προστατευτική πλευρά του χαρακτήρα του. Σε αυτό το πρώτο βιβλίο μάθαμε και το τραγικό γεγονός που έκρυβε καλά ο μυστικοπαθής μέχρι εκείνη τη στιγμή χαρακτήρας της Άντας. Και ερχόμαστε τώρα στο δεύτερο μέρος, στο «Η αγάπη πριν τις επιθυμίες», για να διαβάσουμε και να κατανοήσουμε την ιστορία που τα ξεκίνησε όλα. Την πρώτη εφηβική αγάπη της Ελευθεριάδου που ήρθε στη ζωή της απρόσμενα και με ένα πάντοχο τρόπο διακόπη. Στο «Η αγάπη πριν τις επιθυμίες», η συγγραφέας μας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Θεσσαλονικιό Θέμη, ένα καλό παιδί με σπάνιο χαρακτήρα, με σπάνιο προσωπικότητα και χαρακτήρα, που μεγαλούν με τον πατέρα και την αδερφή του. Ένα αγόρι τελείως διαφορετικό από τον Δημήτρη, που τρέφει μεγάλη αγάπη για το ποδόσφαιρο και την πόλη του, και από την αρχή συμπεριφέρεται στην Άντα με γλυκό και ρομαντικό τρόπο. Αλλά όπως και στο πρώτο μέρος, όπου εκτός από την αγάπη η φιλία παίζει εξίσου σημαντικό ρόλο, υπάρχει και ένας ακόμη σημαντικός χαρακτήρας, ο Πάνος Αναγνώστου, το αντίστοιχο του Άγγελου Ανδρεάδη δηλαδή, που όπως και εκείνος δίνει στην αρχή να μην συμπαθεί την Άντα, αλλά γρήγορα αυτό θα ξεπεραστεί και θα αναπτυχθεί μια μεγάλη και δυνατή φιλία μεταξύ τους. Στο βιβλίο αυτό, η συγγραφέα κατάφερε και αυτή τη φορά να μου μεταδώσει πολλά και έντονα συναισθήματα, αλλά με έναν πιο ρομαντικό και νοσταλγικό τρόπο. Καθώς αισθάνθηκα σαν να γυρίζω αρκετά χρόνια, η αλήθεια είναι, χρόνια πίσω και να ζω ξανά τον πρώτο μου έρωτα. Με αυτή την ανεμελιά και την αθωότητα που νιώθεις μονάχα στην εφηβεία και πραγματικά ήταν συγκινητικό κάτι τέτοιο. Επίσης, θαύμασε για ακόμη μία φορά την ικανότητα της συγγραφέως να αλλάζει με μεγάλη ευκολία την αφήγηση από τη μεριά της Άντας, εκείνη του Θέμη και άλλων προσώπων και να μπορεί να σου επικοινωνεί εικόνες και συναισθήματα από την κοριτσίστικη πλευρά στην αντίστοιχη αντρική, όπως και την αγάπη που τρέφει για την Ελλάδα, καθώς το βιβλίο είναι πάλι γεμάτο περιγραφές και ταξίδια στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και άλλα μέρη της χώρας. Στο παρόν βιβλίο έχουμε τη χαρά να ξανασυναντήσουμε παλιούς και γνώριμους χαρακτήρες και να δούμε πώς συμπεριφέρονταν και σκέφτονταν μερικά χρόνια νωρίτερα. Αλλά και να γνωρίσουμε και καινούριους, όπως τη συναισθαλμένη και προσγειωμένη Αριάδνη, την δυναμική αδελφή του Θέμη Βάλια και την αλληλεπίδρασή της με την βασική μας πρωταγωνίστρια, αφού όλοι τους είναι σημαντικοί και ο καθένας με τον δικό του μοναδικό τρόπο πρόσθεσε το δικό του λιθαράκι στη μετέπειτα συμπεριφορά και στάση της Άντας. Ένα ακόμη γεγονός είναι πως και σε αυτή την ιστορία αναφορές σε τραγούδια είναι πολλές. Και οι εικόνες που συνδημιουργούν είναι χαρακτηριστικές, με τη μουσική να είναι αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι του κάθε βιβλίου αυτής της σειράς.
Αλλά κάπου εδώ θα αποκαλύψω και ένα μικρό μυστικό, αφού καθ' όλη την ανάγνωση του βιβλίου υπήρχε ένα κομμάτι που το συντρόφευε και είναι το Him and I της Halsey, ένα τραγούδι που είναι πολύτιμο για μένα και το ότι κατάφερε μια μυθιστορηματική ιστορία αγάπης να με κάνει να το ακούω τις ώρες που διάβαζα τις ρομαντικές φράσεις που θέλουν προς την Άντα και τις ενδόμιχες γεμάτες αγάπης σκέψεις της Άντας προς το αγόρι που την έκανε ερωτική για πρώτη φορά, δεν μου συμβαίνει συχνά, παρά μόνο όταν ένα κείμενο καταφέρνει να με αγγίξει πάρα πολύ και είναι μαγιά της συγγραφέως, που κατάφερε για δεύτερη φορά να με αναγκάσει να γίνω μέρος της ιστορίας της και να αισθανθώ σαν πραγματικούς τους ήρωές της. Εν κατακλείδη αυτό είναι και το πιο σημαντικό για μένα, από τη στιγμή που τελείωσα την ανάγνωση του κειμένου, ότι δηλαδή κατάφερε να με κάνει μέρος του έχοντας μοιαστεί σε όλη τη διάρκεια του για τους χαρακτήρες και την πορεία και κατάληξή τους μέσα σε αυτό, που στο τέλος δεν θέλω να σταθώ σε τίποτα τεχνικό ή ό,τι άλλο, παρά που είναι εμφανή η συγγραφική εξέλιξη της συγγραφέως στο κείμενο, αφού πιστεύω πως υπάρχουν πιο κατάλληλοι άνθρωποι για να μιλήσουν για τα παραπάνω. Απλά θα κλείσω την ομιλία μου λέγοντας ότι η σχέση της Άντας και του Θέμη, αν αφαιρέσω το μοιραίο γεγονός που την χαρακτηρίζει, πως μου θύμισε από εκείνους τους παλιούς και σημαντικούς έρωτες στη ζωή του κάθε ανθρώπου, που παρά τον τρόπο που έχουν τελειώσει, την έχουν γεμίσει με στιγμές και εμπειρίες που όλοι και κάτι τον έχουν συντάξει, αφού μέσα στο μάτι του κορισμού, στο τέλος πάντα θα χρησιμοποιείται και ένα χώρο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι τώρα έχει έρθει η σειρά μου. Καταρχάς, να αναφερθώ λίγο στις μουσικές που είπε η Νικολέτα. Για μένα ήταν χάσμα και νεών οι μουσικές και νομίζω ότι η μόνη αποδεκτή ήταν η Lana Del Rey. Από εκεί και ύστερα όλοι οι υπόλοιποι, παρόλο που τους ήξερα, ήταν κάθε φορά που άκουγα, διάβαζα για ένα τραγούδι για τον Justin Bieber, ας πούμε, ήταν, ξέρω, ξύνιζα λίγο τη μούρη, ήταν το μόνο σημείο που θεώρησα πραγματικά ότι ήταν ξένο προς εμένα. Θα ξεκινήσω κι εγώ λίγο προς τα πίσω, αλλά θα το βάλω σε άλλη βάση, συγκρίνοντας τον Δημήτρη με τον Θέμη. Ο Δημήτρης είχε τον τίτλο του κακού παιδιού και συνήθως εμείς οι γυναίκες έχουμε αυτό το στερεότυπο ότι διαλέγουμε τα κακά παιδιά και αφήνουμε τα καλά παιδιά για φίλους. Εγώ το θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος, γιατί και ο Δημήτρης το πρώτο τελικά αποδείχθηκε ότι όλο αυτό ήταν μια βιτρίνα. Ουσιαστικά εμείς οι γυναίκες δεν ψάχνουμε τα κακά παιδιά. Εμείς οι γυναίκες ψάχνουμε την ασφάλεια που μας δίνουν τα δυνατά παιδιά. Ο Θέμης... Σωστό. Ο Θέμης λοιπόν είναι ένα δυνατό παιδί, αλλά στον αντίποδα, με όχι διαφορετικό το μέσα του. Ο Δημήτρης για μένα και ο Θέμης μοιάζουν πάρα πολύ. Το έξω τους, αυτό που εξωτερικεύουν, λίγο διαφέρει το πώς συμπεριφέρονται. Στο δεύτερο, είναι λίγο διαφορετικό το ζευγάρι από την άποψη ότι στο πρώτο το κακό παιδί ήταν το αγόρι, το καλό παιδί ήταν ο φίλος και εδώ έχουμε το αντίθετο, το καλό παιδί είναι το αγόρι και το κακό παιδί ο φίλος. Και πάλι όμως θεωρώ ότι και οι τέσσερις χαρακτήρες είναι πάρα πολύ κοντινοί. Σε αυτό το βιβλίο ζούμε έναν εφηβικό έρωτα. Κανονικά θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο που απευθύνεται μόνο σε αυτή την ηλικιακή ομάδα, γιατί είναι πιο κοντά οι ανησυχίες τους, οι ζωές τους. Θα έλεγα ότι σε έναν πιο μεγάλο άνθρωπο δεν θα είχε σημεία να ταυτιστεί. Τελικά νομίζω ότι πιο λάθος, όταν ξεκίνησα να το διαβάζω, δεν θα μπορούσα να σκεφτώ. Όχι απλώς ταυτιστήκαμε με την άποψη ότι όλοι αναγνωρίσαμε και θα αναγνωρίσουμε όποιος το διαβάσει κάποια σημεία από τη ζωή μας και από την εφηβεία μας. Δεν υπάρχει σημείο, άνθρωπος που να μην βρει ένα σημείο να ταυτιστεί. Ήμουνα μονίμως, διαβάζοντάς το, με ένα χαμόγελο στα χείλη και έλεγα αυτό μου έχει συμβεί, αυτό κάτι μου θυμίζει. Όλοι θα βρούμε κάτι να ταυτιστούμε. Είναι ένα βιβλίο δυνατό, έχει μια τεράστια γκάμα συναισθημάτων. Ξεκινάει από γέλιο, από χαρά, από τις ανησυχίες. Βλέπουμε τους έφηβους, βλέπουμε τη ζωή τους.
Βλέπουμε το θυμό τους ορισμένες φορές προς τους μεγάλους, γιατί οι έφηβοι είναι λίγο αντιθυμωμένοι, είναι κλασικό αυτό. Οι μεγάλοι δεν τους καταλαβαίνουν, δεν τους νιώθουν, δεν ζουν τις ανησυχίες τους, τις φοβίες τους. Όλα αυτά όμως η Άντα μας τα δίνει πάρα πολύ ωραία. Καταφέρνει και περνάει μέσα από κάθε χαρακτήρα και ένα κομμάτι συναισθημάτων και από τη ζωή μας και από την εξέλιξή μας στη ζωή και είναι φοβερό ότι όλοι αυτοί οι χαρακτήρες κάνουν ένα πολύ νέο σύνολο που είναι, έχει σφαιρική άποψη από όλα τα πράγματα, από την κοινωνία, από τη ζωή, από το σχολείο, από τους έφηβους, από τους μεγάλους. Να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι εμέσως αναφέρεται και σε κάποια κοινωνικά θέματα, δηλαδή μέσα σε αυτό το βιβλίο θα δούμε τη μονογονεϊκή οικογένεια. Ο Θέμης, η μαμά του, έχει φύγει. Ζει με έναν πατέρα στρατιωτικό. Η Αλέξα, μπράβο, έχει γονείς οι οποίοι είναι λίγο αδιάφοροι. Η Άντα έχει γονείς οι οποίοι είναι και αυτοί πιο αυστηροί. Βλέπουμε διάφορες κοινωνικές ομάδες και ανάλογα με αυτές τις ομάδες, με αυτές τις οικογένειες, εξελίσσονται και οι χαρακτήρες. Και αυτό φαίνεται πάρα πολύ στο τέλος. Λοιπόν, εδώ η Άντα είναι πιο μικρή, τη βλέπουμε πιο αθώα. Ακόμα δεν έχει φτιαχτεί, δεν έχει πλαστεί ο χαρακτήρας της, γιατί στο δεύτερο είναι μια Άντα θυμωμένη για μένα. Είναι θυμωμένη γιατί θεωρεί τη ζωή της χρωστάει, της πήρε και της χρωστάει και γι' αυτό δεν ανοίγεται εύκολα στο Δημήτρη. Εδώ είναι πολύ πιο δεκτική. Βέβαια και ο Θέμης είναι, είπαμε, άλλο το απέξω του, άλλη συμπεριφορά του. Είναι και εκείνος όμως διεκδικητικός, δηλαδή βλέπεις ότι είναι ένας δυνατός χαρακτήρας, ξέρει τι θέλει. Όλο αυτό λοιπόν, το φάσμα φαίνεται πάρα πολύ ωραία, είναι πάρα πολύ ωραία δοσμένο σε κάθε στάδιο του, από την αρχή πώς ξεκίνησε, πώς δείχνει τον έρωτά τους, πώς δείχνει το φλερ τους, τι δείχνει μια τρυφερότητα, βγάζει μια αγάπη, μετά προχωράει και γίνεται πιο βαθύ. Βλέπουμε και το σεξ, βλέπουμε και πώς οι νέοι αντιμετωπίζουν το σεξ. Γενικώς στη σήμερα ημέρα θεωρώ ότι οι νέοι δεν εμπαθύνουν τόσο, είναι τόσο εύκολο το σεξ που καταφεύγουν εκεί και αφήνουν την καρδιά από την εξίσωση απ' έξω. Εδώ όμως αυτό δεν υπάρχει και είναι πάρα πολύ γλυκό. Θέλω να διαβάσω ένα σημείο του βιβλίου το οποίο πραγματικά για μένα θεώρησε ότι ήταν η πεμπτουσία. Δηλαδή όταν έφτασε εκεί πέρα το διάβασα και λέω τι διάβασα τώρα, τι ήταν αυτό που με τρέλανε τόσο πολύ. Λοιπόν, η Άντα είναι αποφασισμένη να προχωρήσει τις σχέσεις της, να τις ολοκληρώσει με το Θέμη, οπότε απευθύνεται σε ένα αγόρι και του ζητάει την άποψή του. Βεβαίως τα αγόρια, είπαμε, το άσπρο είναι άσπρο, το μαύρο είναι μαύρο. Δεν είναι σαν να μας τις γυναίκες έχουμε ζαχαρή, εκρού, όφο, white και τα σχετικά, έτσι. Από μία άποψη είναι καλό ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απλός για τους άντρες και γενικώς τα αγόρια δεν μεγαλώνουν. Από την άλλη πάλι σκέφτομαι και λέω ότι αν κυβερνούσαν οι γυναίκες, θα είχαμε το καλό ότι δεν θα πηγαίναμε... Δεν θα πηγαίναμε ούτε καν στον πόλεμο, δηλαδή θα λέγαμε πώς να σηκωθώ τώρα, θα λερωθώ, τι θα κάνω, θα μας έπαιρνε το βράδυ. Τέλος πάντων, είναι τόσο απλή η σκέψη, αλλά και τόσο φοβερά αυτά που τις λέει μέσα στην απλότητά τους και είναι όλο το βιβλίο έτσι, περνάει φοβερά συναισθήματα, φοβερά μηνύματα μέσα από απλές κουβέντες εφήβων. Λοιπόν, τις λέει, θα σου πω ένα πράγμα και να το κρατήσεις. Κάντο με αυτόν που σε κάνει να χάνεσαι. Με αυτόν που σε φυλάει και ξυπνάνε όλα μέσα σου. Όχι από επιθυμία, αλλά από αγάπη. Γιατί να ξέρεις, είναι διαφορετικό το ένα με το άλλο. Με αυτόν που δεν θα σε νοιάζει αν θα σε δει εκτεθειμένη. Θα νιώθεις ασφάλεια μαζί του. Αυτός είναι ο κατάλληλος, μικρή μου. Με συμβούλεψε. Νιώθω ότι αν όλοι οι έφηβοι είχανε κάποιον άνθρωπο δίπλα τους που να μπορεί να τους δίνει τέτοιες συμβουλές, θα ήμασταν πιο ολοκληρωμένοι άνθρωποι και δεν θα ήμασταν πληγμένοι στα ψυχολογικά μας.
Λοιπόν, όπως είπα, είναι ένα βιβλίο που καλύπτει όλο το φάσμα των συναισθημάτων και βεβαίως φτάνουμε και στο τέλος. Βασικά την ιστορία την ξέρουμε, είναι προδιαγεγραμμένη, μας την έχει πει από την αρχή άντα το προηγούμενο, οπότε ξέρουμε τι θα δούμε στο τέλος. Ξέρουμε ότι θα έρθει κάτι δυνατό, κάτι που θα μας πονέσει. Νομίζω ότι αυτό το τέλος ίσως ήταν ένα από τα πιο δυνατά σημεία σε βιβλίο που έχω διαβάσει ποτέ. Ενώ το ήξερα ότι ερχότανε, πραγματικά όταν ήρθε, ένιωσα ένα κενό στο στήθος μου. Εγώ έκλαψα, το παραδέχομαι, δεν μπορούσα να σταματήσω. Είναι δυνατό από την άποψη ότι μας δίνει το στοιχείο, μας δίνει την ιστορία καρέ-καρέ. Μας κάνει σαν να το ζούμε κι εμείς, μας κάνει σαν να είμαστε μέλη της παρέας, σαν να είμαστε εκεί παρόντες, σαν να είμαστε μέσα στο αυτοκίνητο όταν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι τόσο κινηματογραφικό που το δίνει βήμα-βήμα από την μεριά του καθενός, ο καθένας όπως το έζησε και όπως το είδε. Η Άντα και στο προηγούμενο το βιβλίο και σε αυτό έχει κρατήσει ένα πάρα πολύ δυνατό στοιχείο. Τι κάνει? Μιλάει για την ιστορία της, ξαφνικά το σταματάει και μας προχωράει λίγο στο μέλλον και μετά πάει στο επόμενο κεφάλαιο και μας λέει τι έγινε στο ενδιάμεσο που χάσαμε. Εδώ αυτό δεν το έχει, εδώ το έχει πραγματικά, ζει στη στιγμή λεπτό προς λεπτό. Πραγματικά εγώ συγκλονίστηκα, ένιωσα ότι ήταν εκεί μπροστά μου και έμεινα άφωνη. Βεβαίως έκλαψα και βεβαίως αργότερα διαχειρίστηκε και πάρα πολύ ωραία και σωστά τους χαρακτήρες ανάλογα πώς βίωσαν την απώλεια. Βλέπουμε μια τεράστια απώλεια η οποία πραγματικά καταρακώνει και σημαδεύει τους ήρωες και ανάλογα με το χαρακτήρα τους, με το υπόβαθρό τους, με το πώς μεγαλώσανε και πώς αναπτύχθηκε αυτός ο χαρακτήρας, βλέπουμε και πώς αντιμετωπίζουν την απώλεια. Ποιοι αντέξανε, ποιοι ήταν πιο δυνατοί, ποιοι προχωρήσανε, ποιοι τέλειωσε η ζωή τους μαζί με αυτή την απώλεια. Ήτανε πραγματικά το πολύ πολλές φορές. Και το εννοώ όμως γιατί αυτό το βιβλίο σε ορισμένα σημεία μίλησα μέσα στην καρδιά μου τόσο πολύ. Ένιωσα ότι οι ήρωες ήταν φίλοι μου, δικά μου παιδιά, η οικογένειά μου και όλα αυτά που βιώσανε και ζήσανε, τα έζησα μαζί τους. Ήμουν συνειδητοπόρος σε αυτό το ταξίδι, το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ, το έζησα στο τέλος μέχρι το μεδούλι μου, με επηρέασε τρομερά. Και όταν έκλεισα, γιατί για να πω την αλήθεια, χθες το βράδυ το τέλειωσα, ήθελα να το έχω φρέσκο μέσα μου, δεν άντεξα, της έστειλα μήνυμα και η πρώτη η κουβέντα μου ήταν «Αυτό το τέλος είναι μπόμπα». Λίγο άκομψο σαν έκφραση, αλλά με εξέφρασε τόσο πολύ, πραγματικά με επηρέασε και είμαι της άποψης ότι πρέπει να διαβαστεί αυτό το βιβλίο, πρέπει να το διαβάσετε, δεν έχει να χάσει τίποτα από άλλα βιβλία του είδους του. Εγώ δεν θα το κατέτασα στην ερωτική λογοτεχνία, γιατί είναι πολύ λίγο το κομμάτι του σεξ. Είναι ένα ευαίσθητο, ρομαντικό, συναισθηματικό βιβλίο και θα σας αφήσει μια πολύ ωραία αίσθηση, λίγο μια πικρή γεύση στο τέλος, αλλά η γλύκα από όλο το βιβλίο νομίζω ότι θα δυσιάσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντα. Σου εύχομαι να πάρει σειρά και σου αξίζει πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Τι να πω και εγώ μετά από όλα αυτά, έτσι. Ότι η αλήθεια είναι ότι θα κάλυψαν ένα μεγάλο έργο των θεμάτων του βιβλίου. Οι προλαλήσεις. Εδώ αυτό που έχω να παρατηρήσω, αν μου επιτρέπει η λέξη, είναι ότι δημιουργικά κλήθηκα να αντιμετωπίσω δύο βιβλία, τα οποία ενώ στην ουσία τους ήταν η ασήμαντη συνέχεια προς-πίσω το ένα του άλλου, σαν γραφή, σαν... και το λέω γραφή δεν εννοώ λεξιλόγιο ή ύφος ή οτιδήποτε, ακόμα και με τον τρόπο που προσέγγιζε το θέμα αυτή τη φορά, η δημιουργός σε επίπεδα. Δηλαδή, πάντα μου αρέσει η πρόοδος, πάντα μου αρέσει η εξέλιξη, πάντα μου αρέσει ο άλλος να είναι συνειδητοποιημένος και να δουλεύει τον εαυτό του, να τον
κουράζει όσο δεν παίρνει. Είναι κάματος. Η ζηλωθή είναι κάματος και είναι ένα πολύ, πολύ αξιόλογο παράδειγμα η Άντα σε αυτό. Γιατί το βλέπει πάρα πολύ σοβαρά. Και φαίνεται και ο πόνος και η αγάπη για αυτό που κάνει και για τα βιβλία της και για τους χαρακτήρες που δημιουργεί και για την ιστορία που θέλει να πει. Το ότι φροντίζει, το ότι αποδίδει τόσο μεγάλη φροντίδα. Ένα άλλο πράγμα που με έκανε να συνειδητοποιήσω ξαφνικά ήταν ότι όταν είμαστε έτοιμοι, λέμε ότι δεν μας καταλαβαίνει κανένας. Λέμε πάντα ότι στα παιδιά μας εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι γονείς γιατί ακουμόμαστε πώς ήμασταν έφηβοι. Εντάξει, έχω μία 15 ετία από την εφηβεία και συνειδητοποίησα ότι είχα ξεχάσει πώς ήμουν. Η συνειδητοποίηση μου ήταν πάρα πολύ απότομα. Διάβαζα το βιβλίο και πραγματικά γίνεται αυτό. Ήμουν συνέχεια έτσι. Την έκανα και εγώ αυτή τη σκέψη. Αισθανόμουν και εγώ αυτό το συνέστημα. Ήμουν και εγώ μέσα στην τάξη έτσι. Και είχε συνειδητοποίηση μαζί ότι πόσο εύκολο είναι να φύγει μακριά από αυτό. Να αφήσει δηλαδή. Σε κάποια πράγματα τα γιγαντώνονταν φόβοι και άγχοι και ανησυχίες. Και κάποια άλλα πράγματα όμως ήταν πολύ πιο απλές λύσεις. Ήταν πολύ πιο αυτά σκεπτικά. Ήταν πολύ πιο αληθινός ο τρόπος που τα ζούσες. Και είναι ένα όμορφο καμπανάκι για την κάθε φάση της ζωής μας αυτή να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας πώς ήμασταν έφηβοι. Τώρα, στον τρόπο που χειρίστηκα την ιστορία, ήταν πραγματικά πολύ περίεργο το να γνωρίζεις πού θα οδηγήσει η πλοκή. Δεν αφαιρούσε τίποτα από το ενδιαφέρον της κάθε σκηνής, το να μάθεις την εξέλιξη που πώς έφτασε εκεί. Και αυτό επειδή, γι' αυτό που θέλω να το ρωτήσω, γίνεσαι όντως μέλος της κάθε παρέας και στις σκοτεινές επιθυμίες το είχε αυτό, αλλά και τώρα. Γίνεσαι κομμάτι αυτού του κόσμου, γνωρίζεις τους ανθρώπους, θες να δεις πού θα καταλήξουν, όσο και αν κουνούσες στη συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί πραγματικά δεν μπορούσε τίποτα να προετοιμάσει τη σκληρή αλήθεια αυτού που έγινε στο τέλος. Και αυτό, σε αυτό βοηθάει πάρα πολύ κάτι που κάνει τεχνικά. Έχεις ημερολογία. Γράφει με έναν τρόπο ημερολογιακών καταγραφών. Κάπως έτσι το ονομάζω στο μυαλό μου κάθε φορά που καλούμαι να το φροντίσω φιλολογικά. Δηλαδή, θες να δειχθεί σε μία. Γίνονται, ας πούμε, 15 γεγονότα. Η πλοκή σου δεν αφορά μόνο αυτά τα γεγονότα. Στείλεις τα ψυχογραφήματα και σχεδιασμένους χαρακτήρες μέσα από σκηνές που πραγματικά είναι σαν μια ημερολογική καταγραφή. Θα γίνανε, ας πούμε, αυτό ο χαρακτήρας. Στείλει και δεν το έγραφε. Αγαπητό ημερολόγιο, σήμερα έγινε αυτό. Εμείς έχουμε την ευκαιρία να το δούμε σαν σκηνή. Έτσι καταλαβαίνουμε καλύτερα τους χαρακτήρες και επιτυχάνεται και μεγαλύτερη συστηματική μεταδοτικότητα μέσα από αυτό. Αυτό ήταν κάτι που το σκεφτόσουν να εξαρχίσει, δηλαδή ξεκίνησε να γράφετε έτσι ή ξεκίνησε να γράφει την ιστορία. Ξεκίνησα να γράφω τις σκοτεινές επιθυμίες και είπα με τη λογική, εντάξει, γράφω μια ιστορία γιατί ήταν και στο διαδίκτυο. Μου βγήκε αυθόρμητα η ιστορία και την έγραψα. Και μετά οι αναγνώστες μου έλεγαν, γράψε, θέλουμε να μάθουμε την ιστορία με το Θέμη. Τι, μη μας λες μόνο αυτά και αυτά και αυτά. Θέλουμε να μάθουμε το για τον έρωτά του. Και μετά συνέχιζα με την ιστορία. Πήρα τα στοιχεία των σκοτεινών επιθυμιών, τα έμπλεξα, τα έκανα και μου βγήκε το δεύτερο βιβλίο. Οπότε το Desires ήταν σειρά. Τώρα πηγαίνουμε πίσω στην εποχή, ο άνθρωπος ανέβαινε live. Προέκυψε δηλαδή μέσα τη διαδραστικότητα με τους αναγνώστες. Δεν ξέρω εσείς από όταν το έκανε σειρά, ούτε το έγραψε. Οι αναγνώστες με πείσαν να ξεκινήσω όλο αυτό. Γιατί όσο συνδέονταν με τους χαρακτήρες, μου έλεγαν γράψε και γι' αυτό, γράψε και γι' αυτό, γράψε και γι' αυτό, γράψε και γι' αυτό. Οπότε μπήκα στο τρυπάκι, αφού τα ζητάνε, ας το βάλω στο μυαλό μου να το κάνω μια σειρά. Γιατί όλοι είναι οι χαρακτήρες και των σκοτεινών επιθυμίων και το οι αγάπης πριν τις επιθυμίες, είναι σκακέρα. Δηλαδή ο καθένας παίζει το δικό του ρόλο χωρίς να είναι αντιληπτός ακόμη. Δηλαδή, στο χαρακτήρα που έχει, να μην κάνω και spoiler. στο δεύτερο βιβλίο εμφανίζονται νέοι χαρακτήρες όπως η Σόνια, οι φίλες της Βάγιας, ο φίλος του Άρη, όπου στη συνέχεια, αν και φαίνονται δευτερεύοντοι, δευτερεύοντες χαρακτήρες θα παίξουν τον ρόλο τους στη συνέχεια.
Συνήθω έτσι την πατάμε. Γράφουμε με στερεύοντα χαρακτήρε και όσο περισσότερο ζούμε, του αγαπάμε τόσο πολύ που θέλουμε να του δώσουμε. Ο Δημήτρης, ο Δημήτρης στο Wattpad ήταν δευτερεύοντα χαρακτήρα. Αυτό δεν μπορώ να το σα πω. Ένα άλλο κομμάτι που προέκυψε μέσα από την απάντηση που ήθελα να σχολιάσω είναι γενικότερα και η συνεργασία με την Άντα. Είναι ένα εξαιρετικό κορίτσι με το οποίο πάντα υπάρχει υπερενθουσιασμό. Είμαστε και εμείς φωνή της λογικής. Παλεύουμε πάντα όμως αυτό, να μην κόβουμε τον ενθουσιασμό, να βρίσκουμε μέσα τους, γιατί πραγματικά είναι το οποίο αξίζει να εξελίσσεται. Και αυτό που φαίνεται πάρα πολύ έντονα είναι η διαδραστικότητά της με τους ανθρώπους που διαβάζουν και αγαπούν το βιβλίο. Έχει πολύ ιδιαίτερη σχέση με τους αναγνώστες. Θα ήθελα να πει κάτι περισσότερα πράγματα, γιατί δεν σε ρωτήσω, θα πει αυτά που έχει μάλλον στο μυαλό σου να πει από την ερώτηση. Ναι. Εγώ να σου ευχηθώ καλό τάξιδο, ανυπομονώ να φροντίσω φυσιολογικά και το επόμενο, για να μάθω και τι γίνεται. Και σε παραδείγμα τη σκητάλη. Πρωτού ξεκινήσει, εγώ θέλω να σε κατευθύνω λίγο. Θέλω να μου πει πώ εξέλιξε τόσο ραγδαία και άμεσα τη γραφή σου. Γιατί το ένα βιβλίο το ένα βιβλίο με το άλλο, το ένα βιβλίο με το άλλο έχει τεράστια διαφορά και η εξέλιξη αυτή είναι τρομερά εμφανής. Καταρχήν, προσπαθώ, επειδή έχω αυτό το κακολάτωμα, να είμαι τελειομονής. Οπότε, δεν μου αρέσει να παραμένω στα ίδια. Συνέχεια προσπαθώ να... γιατί και εμείς οι συγγραφείς, γι' αυτό χρειαζόμαστε και τις κριτικές, άλλωστε. Είτε θετική είτε αρνητική, σου λέει κατά μούτρα τι λάθος κάνεις σαν συγγραφέας. Οπότε τα βλέπεις και εξελίσσεσαι. Και εμένα αυτό μου αρέσει, δηλαδή να εξελίσσομαι συνεχώς και να μην παραμένω στα ίδια. Οπότε προσπάθησα στο δεύτερο να το κάνω καλύτερο από το πρώτο. Και προσπάθησα να βρω, διάβαζα βιβλία και όλα, εντάξει, με βοήθησε και πάρα πολύ η ξαδέρφη μου που είναι φιλόλογος. Με εξήγησε, δεν μπορείς να το βαϊφορτώσεις τόσο πάρα πολύ και μου εξήγησε την εκμερία. Βοήθησε και η Άρτεμις, έκανε τα μαγικά της. Και ναι, και εξελίχθηκε σε κάτι πιο όριμο. Και χαρήκα και εγώ που μπήκα σε αυτήν τη διαδικασία, γιατί κατάλαβα και εγώ το νόημα της επιμελίας και μπήκα στο τρυπάκι, ήθελα να κάνω και εγώ κάτι με σχέση με την επιμέλεια. Ναι, λοιπόν, αρχικά έχετε κάποιες ερωτήσεις? Λοιπόν, κυρία. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είναι τριλογία, τετραλογία, υπάρχει κάποιο... Το πλάνο είναι ότι είναι ερωτική σειρά. Δηλαδή, γιατί είναι και περίπλοκο το θέμα μας. Υπάρχουν τρία βιβλία που βασίζονται πάνω στην Άντα Λιβιζάτου. Μετά από την Άντα Λιβιζάτου θα ακολουθήσουν ανεξάρτητες ιστορίες από χαρακτήρες που βγαίνουν από τα βιβλία της Άντας. Όπου, όπως είπα, είναι στημένοι σας κακέρες και θα δείτε και από τη δική τους οπτική πώς επηρέασαν πώς επηρέασε τη ζωή τους ο Θέμης και ο Πάνος. Επίσης θα βγουν και άλλα μυστικά πάλι που κρύβεται μέσα στο μυστήριο του Θέμη και του Πάνου που θα πείτε, ας πούμε, από πού ήρθε αυτό, δηλαδή. Ήθελα να ρωτήσω γιατί δεν έχω καμία έπαθη με το βιβλίο. Ναι, ναι. Έχω διαβάσει μόνο κριτικές. Ναι. Το δεύτερο μπορεί να θεωρηθεί και αυτόνομο. Ναι, ναι. Έχουν ναι, όλα ναι. αυτό το ίδιο. Δηλαδή, μπορεί να διαβάσει το δεύτερο, αλλά θα σου λείπουν λίγα κενά και θα μπει στο τρυπάκι. Το έχω κάνει. Μπορείτε να το διαβάζετε αυτόνομα τα βιβλία, αλλά σίγουρα θα μπείτε στο τρυπάκι να πείτε. Θέλω να μάθω κι άλλα γι' αυτό. Κατάλαβες. Λοιπόν, αρχικά θέλω να κάνω μια εισαγωγή. Πριν ένα χρόνο και κάτι, ήμουν στην ίδια θέση,
άπειροι, αρχάρια, αρχόμενοι, πανικοβλημένοι και έλεγα ότι δεν μπορούσα να πιστέψω ότι γίνεται αλήθεια το όνειρό μου, γιατί χάρη στους αναγνώστες μου έκανα πραγματικότητα το όνειρό μου. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσω όσους το συζητήσετε. Μετά θέλω να πω ότι σας έρχονται πάρα πολλές εκπλήξεις. Θέλω να σας ανακοινώσω κιόλας μια έκπληξη που ετοιμάζω. Θα ετοιμάσουμε με μια καλή φίλη μια συλλογή κοσμημάτων εμπνευσμένα από το Desires. Οπότε θα σας πω περισσότερες λεπτομέρειες. Θα ανεβάσω κάποιο είδος που ετοιμάστηκε ήδη στην Instagram για να δείτε φωτογραφίες. Επίσης ετοιμάζω και νέα project που είναι έκπληξη ακόμη. Δεν μπορώ να σας πω. Αυτά έχω να αποκαλύψω. Έχω να αποκαλύψω επίσης ότι στον Desires 3 θα δείτε πολλά, πολλές αλλαγές. Επειδή μπορώ να το πω καλύτερα. Πες το παιδί μου, πες το. Ντρέπεσαι, μεταξύ μας είμαστε. Θα γυρίσουμε ξανά στο παρόν, όπου είμαστε 2 χρόνια μετά, όπου έχει μετακομίσει η Άντα και ο Δημήτρης στο Λονδίνο. Και εκεί θα δείτε πάρα πολλά πράγματα. Θα ανοιχτούν και άλλες υποθέσεις. Θα δείτε χαρακτήρες που έχετε δει από το πρώτο και το δεύτερο να ξαναεφανίζονται. Γιατί γενικά για να αντιληφθείτε πώς γίνεται το πράγμα, τα βιβλία είναι αλληλοσύνδετα. Δηλαδή το ένα επηρεάζει το άλλο και χαρακτήρες που μπορείτε να δείτε στο πρώτο να εμφανιστούν ξανά στο τέταρτο ή στο έκτο. Οπότε πάει... δεν μπορείτε να... αυτά έχω εγώ. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Όταν έγραφες το δεύτερο, ναι. Πώς ένιωθες? Ενθουσιασμένη, χαρούμενη? Όταν βγήκε? Όταν το έγραφα. Όταν το έγραφα. Ναι. Κοίτα, στην αρχή, επειδή έχω και 8 δόσεις, είναι σημαντικό με τους χαρακτήρες μου. Στην αρχή όταν το ξεκίνησα και έγραφα τον έρωτά του, γιατί ήμουν ενθουσιασμένη, έγραφα κάτι ρομαντικό, τέλος πάντων. Αλλά όταν ήρθε η στιγμή που έπρεπε να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει, πλάταξα σε πράγμα. Από αυτό που έχω ακούσει ήδη, πονάω ήδη, φαντάζομαι και όταν θα το διαβάσω, δεν έχω ακόμα τους χαρακτήρες. Έχω καταφέρει να κάνω κλάψη εγγελική. Αν έχω καταφέρει να ένα βιβλιοκριτικό να κλάψει, σημαίνει κάτι έχω κάνει σωστό. Κλαίω πολύ εύκολα. Δεν ξέρω εσύ, έκλωσες? Εγώ. Έκλωσε την Νικολέτα. Και άφτε μη σε ρίξω να το πω. Ναι, Μαρή. Μία ερώτηση σχετικά με το δεύτερο βιβλίο. Από πού ή μάλλον από ποιο γεγονός πήρες έμπνευση ώστε να γράψεις το πώς νιώθουν οι χαρακτήρες μετά την απώλεια? Γιατί ο καθένας τους βιώνει διαφορετικά, εννοείται. Πώς μπορείς να το κάνεις αυτό? Είναι πηγαίνει από προσωπική σου εμπειρία, από φίλη σου, από κάποιους γνωστούς σου, από τι έβαλες στο συμπέρασμα και άρχισες να εξηγείς το πώς νιώθει ο καθένας? Ο θάνατος, καταρχήν ο θάνατος του Θέμου και του Πάνου είναι συμβολικός από κάτι που συνέβη στη ζωή μου. Αλλά οι αντιδράσεις των χαρακτήρων, δηλαδή της Άντας, Αλέξας, Αλέξη και όλα, έκρινα από τους χαρακτήρες τους πώς πρέπει να αντιδράσει ο καθένας. Παράδειγμα, η Αλέξα ήταν ένα χαζοχαρούμενο κορίτσι, ρομαντικό, που είναι λογικό να αντιδράσει όπως αντέδρασε. Ήταν πραγματικά σοκ για εκείνη. Ειδικά αφού συνδέθηκε με τον Θέμη και έγινε ακολουθή.
Έχουμε άλλες ερωτήσεις. Αρτέμις, ετοιμάσαι να έρθει λίγο μισθό όπως έκανα και πέρσι με τους αναγνώστες. Είναι όλη η πλήξη ακόμα και σε μένα. Λοιπόν, ετοιμάσα για όσους είχαν έρθει και πέρσι, αν θυμάστε, κάναμε ένα διαγωνισμό με βραβεία. Λοιπόν, φέτος, 5 τυχερές θα κερδίσουν ένα κρεμαστό με το χρώμα των ματιών του Θεού. Οπότε, είναι μέσα στη τσάντα μου. Είναι στην τσάντα σου, πού είναι η τσάντα σου, κορίτσι μου, να πάω εγώ. Πώς θα γίνει? Πέρσι πάλαμε και γύρισε με το τραπέζι χαρτιά. Θα σου πω εγώ φέτος πώς θα γίνει. Ένα, δύο, τρία και πέντε. Είχαμε γράψει πάνω σε χαρτί όλα τα ονόματα και τα κάναμε γύρω. Το νούμερο με δύο ονόματα. Νούμερα. Δεν γίνει πάνω από τη σκηνή αυτό. Να το λύσουμε, να κατέβουμε, να συντονίσουμε όλα. Ναι. Δεν είναι κάποιος άλλος να ρωτήσει κάτι, σωστά. Ωραία, λοιπόν. Πάλι. Χριστίνα. Είπε πριν ότι η κυρία σου. Συγγνώμη, δεν μπορώ να συγκρατήσω τα ονόματα. Η Αλέξα. Η Αγγελική. Α, εγώ. Ναι, ναι, πες μου. Είπατε ότι δεν έχει ξεκάθαρο είδος. Ναι, δεν, ενώ συγκαταλέγεται στην ερωτική λογοτεχνία, εγώ δεν θα το έλεγα ερωτική λογοτεχνία. Ναι, μου φάνηκε πιο πολύ, θα έλεγα, ρομαντικό, νεανικό σίγουρα, με κάποιες εκφάνσεις κοινωνικού. Γενικώς μέσα από μικρούς χαρακτήρες υποτίθεται, οι ήρωες είναι μικροί, είναι 17 άριδες, λέγονται πολλές μεγάλες αλήθειες για τη ζωή και περνάει πάρα πολλά μηνύματα κοινωνικά. Αγγίζει, θεωρώ, ένα μεγάλο φάσμα αναγνωστών. Εντάξει. Η συγγραφέας θα είναι στη διάθεσή σας να αγοράσει τα βιβλία. Πρέπει να βρω έναν τρόπο να πάρω τα ονόματά σας να κάνουμε την κλήρωση. Τα βιβλία μπορείτε να τα δείτε από το βάθος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ απόψε.